Πρέπει να δούμε τον Αριάν 5, να ζητήσω από τον, και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, να ζητήσω από τον κύριο Καπινά, τον μηχανικό διαστημικό πτήσιο, να πάμε μαζί για να προλάβουμε ουσιαστικά, να δώσουμε όλα τα στοιχεία αυτής της αποστολής, γιατί ο χρόνος περνάει, είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο, δηλαδή σε 5 λεπτά θα είμαστε στο σημείο 0 για την εκτόξευση. Θέλω να δούμε την αποστολή, την VA247, και ουσιαστικά κάνει η πρεμιέρα η Ariane Space με αυτή την εκτόξευση για το 2019. Ακριβώς είναι η πρώτη αποστολή της Ariane Space μέσα στο 2019. Αναφέραμε για το φορτίο των δύο δορυφόρων, 6,5 τόνοι για τον Ελλάσσα 4, 2,5 για τον Ινδικό. Σε 27 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα περιμένουμε την απελευθέρωση του ελληνικού δορυφόρου στο διάστημα. Έτσι. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε σε απευθεία σύνδεση με το κοσμοδρόμιο στο Κουρού. Βλέπουμε τώρα τον κέντρο ελέγχου. Είναι όλοι έτοιμοι. Βλέπουμε εδώ ακριβώς τη διαδικασία που αναμένεται να ξεκινήσει σε πολύ λίγα λεπτά για να φτάσουμε στο σημείο 0. Απολύτως συγκεντρωμένοι όλοι, σε απόλυτη σιωπή. Κάνουν τους τελευταίους ελέγχους και έχουν πια μπει όλα στην τελική φάση από εδώ και πέρα. Σίγουρα η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει αρκετές ώρες νωρίτερα σήμερα. Έχουν ακολουθήσει διάφορες διαδικασίες, όπως είναι το γέμισμα των δεξαμενών του κυρίως και του άνω τμήματος του πυράβλου, δηλαδή υγρό οξυγόνο και υγρό υδρογόνο. Από τις τελευταίες διαδικασίες που έχουν γίνει είναι ο έλεγχος της τηλεμετρίας του πυράβλου. Είμαστε στο μισό λεπτό, κύριε Καπινά. Είναι όλα βεβαίως έτοιμα. Έχει τελειώσει και ο έλεγχος με τις τηλεμετρίες και στην ουσία αν δεν υπάρξει κανένα άλλο πρόβλημα μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα θα έχουμε την εκτόξευση. Λοιπόν, 17 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το σημείο 0 για την εκτόξευση του Ελλάς SAT-4 και εμείς κυρίες και κύριοι μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ παρακολουθούμε σε απευθεία σύνδεση την εκτόξευση. 2, 1, stop. Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει η εκτόξευση, αλλά η πυροδότηση γίνεται 7 δευτερόλεπτα αργότερα. Η κατακόρυφη ανύψωση. Διότι φυσικά έκανε αμέσως έναν ελιγμό ο πυραυλός, έκανε μία κίνηση για να στρίψει ανατολικά, για να πάει προς το σημείο το οποίο να ακολουθήσει τη σωστή πορεία, όπως επίσης έκανε και μία μικρή περιστροφή γύρω από τον κατακόρυφο άξονα του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις τώρα. Έχει περάσει τη στιγμή της εκτόξευσης, όπως ήταν προγραμματισμένη. Εμείς την ξαναβλέπουμε. Να δούμε τα σημαντικά στοιχεία σε ό,τι αφορά στα σημεία της τροχιάς. Ναι, καθώς βλέπουμε εδώ το βίντεο το συγκεκριμένο, αναφέρουμε ότι στην ουσία στα 2 λεπτά και 24 περίπου δευτερόλεπτα, ακριβώς μάλλον, στα 2 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα θα έχουμε την αποκόλληση των βοηθητικών πυράβλων. Είναι αυτοί οι πυραυλοί, επαναλαμβάνω, που βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Έχουν κάνει τη δουλειά τους, στην ουσία να μεταφέρουν το πολύ αυτό βαρύ φορτίο, να το σηκώσουν αρκετά ψηλά. Έχουν καεί πάνω από 500 τόνοι στερεού καυσίμου μέσα σε αυτά τα 2 λεπτά. Θα καούν, δηλαδή μέσα και στο επόμενο μισό λεπτό. Οπότε πλέον και δεν θα τους χρειαζόμαστε. Μάλιστα, εμείς παρακολουθούμε πάντα σε απευθεία σύνδεση με το κοσμοδρόμιο στο Κουρού την εκτόξευση του δορυφόρου ΕΛΑΣΑΤ-4. Έχουμε περάσει αυτό το στάδιο της αποκόλλησης των βοηθητικών πυράβλων, ένα ύψος περίπου των 70 χιλιόμετρων, και θα περιμένουμε τώρα αποκόλληση του καλύματος προστασίας. Βασικά, όχι, δεν έχει περάσει ακόμα. Ακόμα περιμένουμε τους βοηθητικούς πυράβλους να αποκολληθούν. Εδώ βλέπουμε και το ύψος κάτω. Δεν ξέρω αν είναι το ακόμα στα 53, νομίζω, γιατί είναι λίγο κομμένη. 57-58 χιλιόμετρα. Περιμένουμε περίπου, θα φτάσει γύρω στα 70 χιλιόμετρα όταν θα γίνει η αποκόλληση. Θα το δούμε στα γραφικά εδώ που έχει ετοιμάσει η Ariane Space. Βλέπετε ότι αλλάζει αρκετά την κλίση του ο πύραυλος. Για να μπορέσει να κινηθεί. Εδώ βλέπουμε ακριβώς αυτή την αποκόλληση. Έχουμε μείνει τώρα. Στην ουσία έχει πάρει, όπως βλέπετε, μπρος η μηχανή του κυρίως τμήματος του πυράβλου, η οποία λειτουργεί αυτή με υγρό υδρογόνο και υδρό οξυγόνο.
Για κάποια λεπτά θα λειτουργήσει αυτή η μηχανή. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε από πραγματική κάμερα πώς οι βοηθητικοί πύραυλοι στην ουσία πέφτουν μέσα στον Ατλαντικό ωκεανό. Εδώ είμαστε αρκετά ψηλά, οπότε έχουμε γραφικά. Θα δούμε λοιπόν τώρα την επόμενη κίνηση. Είναι το επόμενο σημαντικό γεγονός που θα συμβεί. Είναι σε 20 περίπου δευτερόλεπτα από τώρα, όπου θα έχουμε και την αποκόλληση του προστατευτικού καλύματος. Δηλαδή το κάλυμα το οποίο προστατεύει τους δύο δορυφόρους. Πλέον έχουμε ξεφύγει από το μέσα σε εισαγωγικά φιλόξενο περιβάλλον της γήινης ατμόσφαιρας, mm-hmm. στα πολύ χαμηλά στρώματα. Εδώ βλέπουμε Μάλιστα. ακριβώς. Έχει Εδώ. Τελειώσει, έχει ολοκληρώσει το ρόλο του, mm-hmm. Το προστατευτικό αυτό κάλυμα. Και εδώ βλέπουμε στην ουσία το πρώτο κομμάτι, είναι ο δορυφόρος, ο ΕΛΑΣΑ 4, ο ελληνικός δορυφόρος.